Δώσαμε λίγο ελπίδα για τον Άρης. Αλλά μετά που βάλαμε το τρίτο, ηρεμήσαμε λίγο και καταφέραμε να κερδίσουμε. Εσύ ακόμα μια φορά είχες μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Έδωσες μάλιστα και την assist στο δεύτερο γκολ στον FPCIR. Ποιοι είναι οι στόχοι σου, πώς βλέπεις τη συνέχεια όσον αφορά το παιχνίδι με την ΑΕΣ και ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι? Είναι σημαντικό όλη την ομάδα να ανεβαίνουμε λίγο το επίπεδο μας. Είμαι και εγώ να προσπαθήσω να παίξω όπως θέλει ο προπονητής και πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με σοβαρότητα για να πάμε πάφος για να κερδίσουμε. Σήμερα δεν είχατε τον κόσμο μαζί σας, όμως... Είναι λίγο παράξενο. Εμείς, εγώ ειδικά, προτιμώ να παίξουμε με όλο τον κόσμο δίπλα μας και να μας στηρίξουν. Και πιστεύω στην Πάφος να τους έχουμε ξανά για να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε. Για ακόμα ένα παιχνίδι δεν καταφέρατε να κρατήσετε το πίσω το 0 πίσω στην άμυνα. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει? Ναι, δυστυχώς ήθελαμε να κρατήσουμε το 0 πίσω, αλλά δείχναμε ένα γκολ. Μετά, εντάξει, βάλαμε το τρίτο και ηρεμήσαμε λίγο και δεν έδωσαμε τόσες ευκαιρίες για τον αντίπαλο μας για να κάνουν γκολ. Αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι στον επόμενο παιχνίδι θα κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε. Okay.